Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Διάνου, κύριος Ανδρέας, είναι κοντά μας εδώ στην τηλεφημερίδα μας. Σεβασμιότατε, πρώτα απ' όλα την ευχή σας και να ρωτήσουμε σε τι κατάσταση είστε σήμερα. Έχουμε σεισμική δραστηριότητα και σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε συμπληρώσει το 24ωρο από τον πρώτο σεισμό. Έχουμε μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες είναι μικρότερες. Δύο ήταν αρκετά ισχυρές, αλλά μικρότερες από τον μεγάλο σεισμό. Η πόλη έχει εκενωθεί, έχει έρθει ο υπουργός ο αρμόδιος, ο κύριος Στυλιανίδης, με κλιμάκια. Έχουμε στήσει σκηνές, η περιφέρεια, ο Δήμος, η Μητρόπολη, οι πολιτικοί σύλλογοι, οι φορείς. Προσπαθούμε να συντονιζόμαστε και να ανακουφίζουμε τους εμπερίστατους αδελφούς μας, τον λαό του Θεού, αλλά και τους άλλους, τους ξένους που έχουμε εδώ και μένουν στο Αρκαλοχώρι. Σεβασμιότατε, να ρωτήσουμε επίσης, ο γιος του Ιάκωβου Τσαγκαράκη, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του εκεί στο ναό, πώς είναι καλά, ελαφριά τραυματισμένος από ό,τι μάθαμε? Και βράδυ από το σπίτι τους, ανέγνωσαμε τρισάγιο και σήμερα δυστυχώς θα έχουμε την εξώδια ακολουθία του Ιακώβου Τσαγκαράκη, ενός ανθρώπου που αγάπησε ιδιαιτέρως τον προφήτη Ηλία και στην προσπάθειά του να διασώσει τον προφήτη Ηλία εθελοντικά και τα ματάρικα, γιατί από τη μητέρα του είχε θαύμα για τον προφήτη Ηλία και συνδεόταν πνευματικά και εσωτερικά μαζί του. Βρέθηκε στον προφήτη Ηλία για τον προφήτη Ηλία και ο Θεός ήθελε εκεί να αφήσει και την τελευταία του πνοή. Είχε κάνει τάμα να διασώσει την Εκκλησία, Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Μου το έλεγε. Μου έλεγε ότι αυτό το κλεισάκι που εδώ περνάει τόσος κόσμος, με το αεροδρόμιο τώρα του Καστελίου η περιοχή θα αναβαθμιστεί και είναι επιβεβλημένη η παρουσία και η μαρτυρία της ορθόδοξης ταυτότητας και του πολιτισμού μας μέσα από το κλεισάκι αυτό πάνω στο λόγο. Ο γιος του είναι καλά πάντως, Σεβασμιότατε, έτσι? Τραυματίστηκε ελαφρά? Ναι, καλά μέσα στο δράμα της απώλειας του ανθρώπου των και στην προκειμένη πρόκληση του πατέρα του, ο Μιχάλης έχει τον πατέρα του κοινότητας. Λοιπόν, εσείς από την πρώτη στιγμή πήγατε και σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες περιοχές που επλήγησαν. Έχουμε στο Γάσι, στις Αγιές Παρασκές, Μελέσες. Και αλλού έχουμε ζημίες σε εκκλησίες, σε ναούς, έτσι δεν είναι? Έχουμε αρκετούς ναούς, αρκετά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το 24ωρο και θα ετοιμάσουμε ένα επιτελείο σε συνεργασία με την περιφέρεια και με την πολιτεία να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τους ναούς αυτούς και για τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έχουμε φέρει στη Σύπη, έχουμε ενημερώσει με είδες φαγητού, ο στρατός έστεισε σκηνές, υπάρχουν ξενοδοχεία στα οποία μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι. Βέβαια έχουν οι άνθρωποι ένα φόβο να φύγουν στα ξενοδοχεία γιατί αναρωτιούνται πού θα αφήσουν τα σπίτια τους, παρόλο βέβαια που υπάρχει χωροφυλακή και αστυνομία μέσα στο Αρκαλοχώρι, αλλά χρειάζεται μια ψυχολογική προετοιμασία στους ανθρώπους για να μετακινηθούν από τα σπίτια τους σε ξενοδοχεία ή σε άλλα καταλήμματα που έχουν ετοιμαστεί. Σεβασμιότατε, περισσότερο προσευχή, όπως είπε και η Εκκλησία της Κρήτης, αυτό και εμείς κάνουμε και εδώ από τα Βόρεια. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Άλλος πειρασμός να μην σας βρει, πραγματικά. Προσευχή. Ο οποίος προσεύχεται και εξετάμε όμως τους μαδόν και την ταυτότητά μου του Θεού, προκειμένου να μην έχουμε άλλο ουράνιον επιτίμιο. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ. Και σε εσάς, σε εσάς. Σας ευχόμαι τα πλούσια του χάρη του Θεού στο κανάλι σας και στη διακονία σας, στην εκκλησιαστική και κοινωνική. Εσείς το έργο σας, Σεβασμιότατε, την ευχή σας και πάλι. Ευχαριστούμε. Αντίο σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, λοιπόν, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή είναι εκεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ο μεγάλος σεισμός που συγκλώνησε τις περιοχές εκεί γύρω από το Ηράκλειο, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η Ιερά Μητρόπολη από την πλευρά της κάνει ό,τι μπορεί. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης εντείνει τις προσευχές της, τις δεήσεις της, βέβαια όπως και όλοι μας, στον Πανάγαθο Θεό. Δύναμη στους ανθρώπους. Αυτό να ευχηθούμε. Υπομονή, ελπίδα για την αποκατάσταση των ζημιών και των συνεπειών του σεισμού. Ο Πρωθυπουργός καταφθάνει εκεί στην Κρήτη, όπως είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας μας. Μετά από το Παρίσι, λοιπόν, μεταβαίνει εκεί για να δει την κατάσταση από κοντά. Είδατε τις εικόνες από ψηλά το Αρκαλοχώρι.
από τον κύριο Σαράντο, οι εικόνες που είδατε, ένα αέρια λήψη. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες αυτές. Ελπίσουμε σύντομα να πουλωθούν οι πληγές και βέβαια συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια του 62χρονου που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τα τσιμέντα εκεί στο κλεισάκι του Προφήτη Ηλία. Μια ανάσα τώρα και πάμε στην επικαιρότητα.